Σωτήρης Λίβας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Λίβα. Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπητέ Κώστα. Κύριε Λίβα, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Biden καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακόψει την μεγάλη κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ στη Ράφα. Έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο άμαχους οι οποίοι θα εκτοπιστούν αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως δείχνουν. Ενώ έχουμε το Ισραήλ να μη φαίνεται να θέλει να κάνει βήμα πίσω από τους αρχικούς σχεδιασμούς του, που είναι η εξόντωση της Χαμάς με κάθε τίμημα και με κάθε κόστος. Πού βρισκόμαστε? Ωραία, ας ξεκινήσουμε παίρνοντας την ερώτηση κομμάτι-κομμάτι. Το ένα είναι η στάση της Αμερικής. Πολλοί την αντιμετωπίζουν σαν μια υποκριτική στάση, δηλαδή στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί την ανακοπή, την ανάσχεση της επίθεσης στη Ράφα. Ότι προς τα έξω απλώς εμφανίζεται μια πίεση προς το Ισραήλ και μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά, μπορεί να πει κανείς, χλιαρό, δηλαδή με αυτήν την διακοπή της προμήθειας απλώς κάποιων συγκεκριμένου τύπου βομβών, ας πούμε, επειδή ακριβώς είναι οι βόμβες οι οποίες θα προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά αν πέσουν σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή πολύ βαριές βόμβες. Από την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πραγματική ανησυχία από την πλευρά των ΗΠΑ, γιατί βλέπετε ότι και η ένταση και οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας αυξάνονται και δυναμώνονται. Και μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται ότι είναι αντίδραση από την πλευρά κάποιων οι οποίοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν δημοκρατικούς. Δηλαδή δεν είναι η αντίδραση από την πλευρά ανθρώπων που θα μπορούσαν ποτέ να ψηφίσουν ρεπουμπλικάνους. Άρα χάνει και από την πλευρά των δικών τους ψηφοφόρων οι δημοκρατικοί και ο Biden ο ίδιος. Άρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι προς το συμφέρον του Biden, προσωπικά το πολιτικό συμφέρον του Biden και των δημοκρατικών, να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη επίθεση, η οποία είναι εξελίξει πια στη Ράφα, βέβαια όχι σε όλη τη μορφή, την τελική μορφή, αλλά πραγματικά φαίνεται ότι αυτό τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθεί. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται πραγματικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Από την άλλη μεριά, ο Νετανιάχου νομίζω ότι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ο Νετανιάχου παίζει τα τελευταία χαρτιά της πολιτικής του και ίσως και της προσωπικής του καριέρας, με την έννοια ότι αν χάσει θα έχει τις τεράστιες δυσκολίες που όλοι καταλαβαίνουμε με τη δικαιοσύνη. Άρα πραγματικά είναι προς το συμφέρον του να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και εδώ μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια μορφή διαλόγου και με τους σκληροπυρηνικούς της Χαμάς. Όχι με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, η οποία πραγματικά θα επιθυμούσε όλο αυτό το πράγμα να σταματήσει, αλλά με κάποιους σκληροπυρηνικούς από την πλευρά του στρατικού σκέλους, ειδικά τον Γιάχια Σινουάρ. Είναι σαν ο Σινουάρ είναι να είναι η άλλη πλευρά του Νετανιάχου και ο Νετανιάχου αντίστοιχα του Σινουάρ, γιατί καταλαβαίνουν και οι δύο ότι χωρίς τον πόλεμο θα βρεθούν βεβαίως στο περιθώριο των δικών τους πολιτικών εξελίξεων, αντίστοιχα στο Ισραήλ και στη Χαμάς. Όλο αυτό που περιγράφεται, θέλω να εντοπίσω μόνο ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή, με ένα πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται, ας πούμε, στην Ουκρανία με τη Ρωσία, που στο παρασκήνιο διευθύνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την ένταση που γίνεται στην Ταϊβάν και το περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται στη Συνική Θάλασσα, πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει η Αμερική άλλο ένα βαρύδι στην διεθνή σκακέρα που ενορχιστρώνει, στη διεθνή σκακέρα που ελέγχει? Εξαρτάται τι συζητάμε, πώς βλέπουμε την Αμερική, γιατί και η Αμερική πια ίσως να είναι και μια ψευδέστηση να πιστεύουμε ότι είναι μια χώρα με ενιαία συμφέροντα. Αφανώς υπάρχουν διάφορες πιέσεις, υπάρχουν διάφορες πιέσεις από διάφορα λόμπι. Υπάρχει η αναμονή των αμερικανικών εκλογών. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και αντιθέμενες συνιστώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μεγάλος, πολύ γνωστός, βεβαίως αρκετά αμφιλεγόμενος Άγγλος ιστορικός, ο οποίος δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική, ο Νίλ Φέργκισον, είπε ότι ουσιαστικά οι μεγάλες διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες των φοιτητών στην Αμερική δουλεύουν υπέρ του Τραμπ.
ότι τα πάντα αυτή τη στιγμή δουλεύουν υπέρ του Τραμπ. Και μην ξεχνάτε ότι σε ένα τέτοιο επίπεδο ηγεσίας, το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να δείξει αδυναμία. Και εκεί ακριβώς ποντάρουν και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Δηλαδή στην επίδειξη της πιο σκληρής πλευράς της και πιο άτεκτης πλευράς της ισχύως. Όλο αυτό που περιγράψαμε πριν, που περιγράψατε μάλλον εσείς πριν, για το που συμβαίνει στη Ράφα, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, ας πούμε, που θα εκτοπιστούν, ο πιο αδύναμος κρίκος φαίνεται, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να είναι η Αίγυπτος. Αν πέσει η Αίγυπτος, που ήδη η κατάσταση εκεί είναι ένα καθεστώς με το υπόβαθρο της κοινωνίας να έχει διαφορετικά, πιστεύω, και βλέψεις, ποια πιστεύω ότι θα είναι η εξέλιξη? Η Αίγυπτος δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ η κατάσταση εσωτερική, γιατί είναι λογικό αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς με μια δικτατορία και με μια εξωτερική μορφή σταθερότητας ότι υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις στο εσωτερικό της Αιγύπτου. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για διαμαρτυρίες, ακόμα και από στρατιωτικούς, ακόμα και από αστυνομικούς εναντίον της κατάστασης στη Ράφα και στη Γάζα. Γεγονός δηλαδή ότι ο Σίση σε πολύ μικρότερο βαθμό ακόμα και από αυτόν της Ιορδανίας προσπαθεί να κάνει το πόντιο Πιλάτο και να μην βοηθήσει πραγματικά τους κατοίκους της Γάζας. Όλο αυτό το πράγμα βεβαίως κάποια στιγμή είναι λογικό ότι θα δώσει χώρο σε πολύ έντονες διαμαρτυρίες και πολύ έντονες καταστάσεις στην Αίγυπτο. Άρα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μπορεί να υπάρξει ένα ντόμινο και εκεί. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, αγαπητέ Κώστα, σε σχέση με την κατάσταση στη Ράφα και τους εκτοπισμένους κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χώρος που να πάνε. Δηλαδή έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σε κατάσταση πείνας. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για αρχές λοιμού ή αρχή λοιμού, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα παλιότερα λέγαμε ότι το Ισραήλ το εργαλειοποιεί αυτό τον παράγοντα της πείνας. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν έχουν που να πάνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον νότο και αρχίζουν και μετακινούνται πάλι προς το βορρά. Δηλαδή πάλι προς τα σημεία από τα οποία είχαν φύγει. Προς περιοχές οι οποίες είναι διαλυμένες ή κατεστραμμένες ή σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν έχουμε σαφή και πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει ακριβώς στη Γάζα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συσκότηση, παρότι, όπως έλεγε και ο παλιός Αμερικανός στρατηγός, ο Πετρέους, πια η πόλεμη είναι open source wars, δηλαδή πόλεμη που είναι σε άμεση ανταπόκριση και όλοι βλέπουμε το τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνουμε πλήρως το τι συμβαίνει. Και υπάρχει μια μεγάλη συσκότηση, γιατί και δημοσιογράφοι που σε κάθε πόλεμο στοχοποιούνται, το Al Jazeera εκδιώχθηκε από το Ισραήλ και δεν επιτρέπει δημοσιογράφους εκεί. Το ίδιο το Ισραηλινό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνέχεια διαψεύδει τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που προφανώς και αυτό από τη μεριά του διωγγώνει τα νούμερα, αλλά δεν έχουμε ακριβή νούμερα για τους αμάχους που έχουν σκοτωθεί. Από τη μια μεριά έχουμε έναν αριθμό του 34.000. Το Ισραήλ δεν δίνει στοιχεία για αμάχους. Λέει απλώς ότι εγώ παρέχω τα στοιχεία σε σχέση με τους τρομοκράτες που έχουμε σκοτώσει, που υποτίθεται ότι είναι 14.000, αλλά σε σχέση με τους αμάχους δεν δίνει στοιχεία. Και προσπαθεί συνέχεια να αμφισβητήσει τα στοιχεία που δίνουν οι Παλαιστίνοι και η Χαμάς. Και το θέμα είναι ότι όλο αυτό δεν δείχνει να το δέχεται κανείς. Δηλαδή όλο αυτό τον όγκο αμάχων δεν δείχνει να υπάρχει μια διάθεση από την Αίγυπτο, ας πούμε, για να τον δεχτεί, ή από τα όμορα κράτη, ας πούμε, τα μουσουλμανικά. Όχι, όχι. Βεβαίως είναι ένα θέμα το ότι εντάξει, γνωρίζουμε ότι και οι ίδιοι κάτοικοι της Γάζας δεν θα ήθελαν να φύγουν. Δηλαδή υπάρχει εδώ μια κατάσταση όπου δεν θα ήθελαν να φύγουν, γιατί ξέρουν ότι αν φύγουν δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ. Από την άλλη μεριά, προφανώς και έχουν μια τεράστια δυσφορία και σε σχέση με τη Χαμάς, δυσφορία σε σχέση με το πώς διεξάγει τον πόλεμο. Από την άλλη μεριά, αυτό πρέπει να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας, οι κάτοικοι της Γάζας τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο ποσοστό, παρότι είναι έτσι η κατάσταση και υπάρχει μια δυσφορία για τη Χαμάς,
δεν θα την άλλαζαν τη Χαμάς, δυστυχώς. Μάλιστα. Γιατί ξέρω ότι είναι η μόνη η οποία μάχεται για αυτούς. Άρα το γεγονός ότι οι περισσότερες αραβικές χώρες δεν ανοίγουν τα σύνορα ή δεν τους βοηθάνε τους κατοίκους της Γάζας, αντιστοιχεί και στην προσπάθεια του Ισραήλ, σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση του Νετανιάχου, και σε μια κατάσταση, μια πρόθεση δηλαδή των κατοίκων της Γάζας να παραμείνουν. Γιατί ξέρουν ότι αν φύγουν δεν έχουν που να πάνε και δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω στα σπίτια τους. Άρα ναι, είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο για μια ασφυκτική κατάσταση από την οποία είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουν αυτή τη στιγμή οι άμαχοι. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί το τι συνέβη πραγματικά. Είχαν δεκτεί οι διαπραγματευτές της Χαμάς αυτό το σχέδιο των τριών σταδίων, το οποίο το απέρριψε βέβαια στον Νετανιάχου και το απέρριψε γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι το πολιτικό του μέλλον και το πολιτικό του παρόν μάλλον διακυβεύεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος, δυστυχώς. Βεβαίως χρησιμοποιεί ως πρόσχημα τους υπουργούς, τους υπερσυντηρητικούς υπουργούς της δικής του κυβέρνησης, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο ίδιος ο Νετανιάχου πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι που είχε θέσει από την αρχή, δηλαδή την απελευθέρωση των ομήρων, τη σύλληψη ή εκτέλεση της ηγεσίας της Χαμάς και το γεγονός και αυτό το στοιχείο το οποίο θέλει να πετύχει, η Γάζα να γίνει τόπος από τον οποίο δεν θα δέχεται καμία επίθεση στο Ισραήλ. Κανείς από αυτούς τους στόχους μέχρι στιγμή δεν έχει επιτευχθεί και κανείς, πιστεύω, από τους τρεις στόχους δεν θα επιτευχθεί ακόμα και με μια επίθεση μαζική στη Ράφα. Γιατί υποτίθεται ότι ο κύριος στόχος είναι ο Γιάχια Σινουάρ, ο οποίος μαζί με τους ομήρους κρύβεται σε κάποια, υποτίθεται, κάποια από τα λαγόμια κάτω από τη Ράφα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιστοιχεί αυτό στην πραγματικότητα. Μπορεί όλα αυτά να μην είναι πραγματικά. Μπορεί ο Γιάχια Σινουάρ και αρκετοί όμηροι να έχουν ήδη φυγαδευτεί. Ζωφρό λοιπόν το μέλλον στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Λίβα, και κάτι από τα δικά μας. Έχουμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία και σύμφωνα με την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στην ΜΙΕΤ, τονίζει ότι θέλει να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Όμως η δήλωση που έκανε για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί από πάρα πολλούς χαρακτηρίστηκε πάρα πολύ χλιαρή και είναι αντιπροσωπευτικό για το περιβάλλον το οποίο θα διεξαχθεί ο διάλογος. Εσείς τι λέτε? Να πούμε το εξής, ότι η απόφαση αυτή είχε ήδη ληφθεί, απλώς δεν έγινε κάτι για να μην πραγματοποιηθεί τώρα η μετατροπή αυτή σε μια φάση που υποτίθεται ότι οι σχέσεις πάνε, βαίνουν, βελτιούμενες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα το θέσω ως έναν κρίκο σε μια αλυσίδα αυτό που θα λέγαμε παλιότερα προκλήσεων και αυτή τη στιγμή δεν το ονομάζουμε έτσι. Απλώς το κοιτάμε με μια μηχανία. Είχε προηγηθεί η απόφαση να ενταχθούν τα μαθήματα της γαλάζιας, περί γαλάζιας πατρίδας στα τουρκικά σχολεία. Είχαν προηγηθεί οι γκρίνιες του τουρκικού τύπου για το ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, ο Δένδιας, είχε επισκεφθεί το Δεκάνησα, πράγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε στην Τουρκία μέσα στο Πάσχα σαν προκλητική ενέργεια. Είχαν προηγηθεί οι αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς για αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει στο Αιγαίο, την δημιουργία των θαλασσιών πάρκων. Άρα όλα αυτά που παλιότερα θα τα λέγαμε, θα τα χαρακτηρίζαμε σαν προκλήσεις, απλώς θα αντιμετωπίζουμε με μια ελαφρά, ας πούμε, δυσφορία, αλλά συνεχίζουμε να δίνουμε, τουλάχιστον η κυβέρνηση, πολύ μεγάλη σημασία στο ότι τουλάχιστον δεν έχουμε κρίσεις. Είναι ένα ζήτημα όμως αυτό. Τι σημαίνει τελικά ότι δεν έχουμε κρίσεις? Ναι, δεν έχουμε κρίσεις οι οποίες να απεικονίζονται με επιχειρούς τίτλους. Όμως μια δήλωση, για παράδειγμα, αυτή τελευταία του Ερντογάν που είπε ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας δεν πρέπει να εμποδίζει το διάλογο, καταλαβαίνετε ότι δείχνει κάποιες προθέσεις από τη λευκή της Τουρκίας. Και αυτό δεν θα έπρεπε να μας κάνει να αισθανόμαστε εντελώς χαλαροί. Αυτή η ηρεμία δηλαδή δίνει ουσιαστικά πόντους, γιατί παρουσιάζει μια δυναμία από πλευράς μας να λειτουργήσουμε όπως θα λειτουργούσε κάθε κράτος του δυτικού κόσμου, για να μην πούμε, ας πούμε, για τις ΗΠΑ ή για τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά αν γινόταν στη Σουηδία ή στην Ελβετία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος
ανάλογες ενέργειες, οι κινήσεις της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής δεν θα ήταν τέτοιες. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο βλέπω να συμβαίνει, μια μορφή ανακούφισης. Ότι τουλάχιστον δεν έχουμε υπερπτήσεις, τουλάχιστον δεν έχουμε καθημερινές κρίσεις, τουλάχιστον έχουμε... Ναι, μπορεί να το πει κανείς, αλλά δεν πρέπει κανείς να αισθάνεται ιδιαίτερα χαλαρός. Δηλαδή, αν αφήσουμε, ας πούμε, αυτή την ανακούφιση να μην μας κάνει να βλέπουμε τέτοιες ενέργειες, όπως είπα προηγουμένως, η ένταξη, ας πούμε, των μαθημάτων της Γαλάζιας Πατρίδας. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα παιδιά θα μαθαίνουν στην πραγματικότητα, στα σχολεία, το ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορούμε να το μανιπουλάρουμε, να το χειραγωγήσουμε κατά τρόπο που να ταιριάζει στις δικές μας ιδεολειψίες περί Γαλάζιας Πατρίδας και περί επιδιώξεων του τουρκικού κόσμου κτλ. Κτλ. Είναι και πράγματα τα οποία παλιότερα θα τα χαρακτηρίζαμε σαν προκλητικά. Τώρα πια με μια ανακούφιση τα αφήνουμε πίσω μας και λένε δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έχει να κάνει και με το μέγεθος και την μεθοδικότητα και τη μεθοδολογία των αντιδράσεων. Δηλαδή το ότι καταγράφεται μια αντίδραση πρέπει νομίζω να συγκρίνεται αναλογικά με το μέγεθος των προκλήσεων. Δηλαδή αυτό που λέτε τώρα με την Γαλάζια Πατρίδα, τα αφήνουμε όμως αυτό γαλουχεί μία γενιά. Διαμορφώνει συνείδηση σε μία γενιά η οποία σε μερικά χρόνια θα ψηφίζει. Και θα ψηφίζει ανάλογα με το πώς έχει διαμορφωθεί η συνείδηση. Το έχετε θίξει στα βιβλία σας αυτό πολλές φορές. Επειδή αυτά αντιμετωπίζονται σαν εσωτερικά θέματα. Και είναι πραγματικά εσωτερικά θέματα. Ότι ο καθένας το τι κάνει με το εκπαιδευτικό του σύστημα. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να το πει κανείς έτσι. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί πραγματικά. Μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν βάζεις φυτίλες, δηλαδή δημιουργείς μια κατάσταση στην οποία και το μέλλον θα υπονομευθεί των σχέσεων, που υποτίθεται ότι εσύ φροντίζεις για αυτές τις σχέσεις να βελτιώνονται. Άρα στην πραγματικότητα, την ίδια στιγμή που γίνεται μια επίσκεψη, την ίδια στιγμή που μιλάμε για βελτίωση των σχέσεων, την ίδια στιγμή εσύ λες ότι η αφισβήτηση της κυριαρχίας δεν πρέπει να εμποδίζει το διάλογο. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. Βεβαίως και τον παρεμποδίζει το διάλογο. Δεν μπορείς να κάνεις διάλογο όταν ο άλλος αμφισβητεί την κυριαρχία σου. Και ιδιαίτερος όταν υπάρχει... Τουλάχιστον πρέπει να το λύσεις πρώτα αυτό το θέμα και μετά να κάνεις διάλογο και για άλλα πράγματα. Ναι, και ιδιαίτερος όταν υπάρχει ένα κάσους μπέλι πάνω στο τραπέζι, όταν υπάρχει μια εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και το καθεξής. Βεβαίως. Κύριε Λίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι μόνο αυτό να τελειώσω. Να πω ότι νομίζω ότι αυτό το αίσθημα της ανακούφισης που αισθανόμαστε επειδή δεν έχουμε καθημερινές κρίσεις μας εμποδίζει στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ότι ναι, η τουρκική αδιαλεξία δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Λίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.